Ε, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, ε, όπως πολύ σωστά είπατε, εκπροσωπούμε εκατοντάδες χιλιάδες γονείς ε, από όλη την Ελλάδα. Mm -hmm. Και δεν σας κρύβω ότι θα περιμέναμε και από την κυρία Κεραμέως να μας καλέσει να μας κάνει και μας επίσημα μια ενημέρωση. Mm -hmm. Σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Η θέση μας τώρα, μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, είναι ότι ε, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά, και μεγάλη ανησυχία από την πλευρά των γονιών. Και ο λόγος είναι ότι εμείς δεν είμαστε ειδικοί επιστήμονες για να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία θέσατε προηγουμένως και στον κύριο mm -hmm. Ζακυνθινό mm -hmm. που παρακολούθησα την ε, συνομιλία σας. Παρόλα εμείς αυτά, δεν θα κύριε πούμε... Λάμπο, να το ρωτήσω διαφορετικά. Ναι. Το θέμα σας Μπάστε. είναι πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, διότι ο κίνδυνο θα παραμείνει και το Σεπτέμβριο. Δεν θα έχουμε γλιτώσει από τον κορονοϊό, λοιπόν, θα το έχουμε ακριβώς, πάρει απόφαση. Ακριβώς. Ή το πώ, ποιε είναι οι προποθέσει ναι, και το αν ζητούμενο, υπάρχουν ακριβώ. Το ζητούμενο λοιπόν, το ζητούμενο για μα είναι με ποιου όρου και με ποιε προποθέσει θα ανοίξουν τα σχολεία. Δηλαδή, ξέρετε, εμεί εμείς δραστηριοποιούμαστε καθημερινά με, μέσα στα σχολεία. Mm -hmm. Γνωρίζουμε δηλαδή από τα μέσα ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο δημόσιο σχολείο. Να το δούμε λίγο πιο χάρη, συγκεκριμένα, κύριε Λάμπερτ. Λέει πιο συγκεκριμένα. το Υπουργείο: Θα ανοίξουμε τα σχολεία και θα τηρούμε αποστάσει τουλάχιστον 1,5 μέτρο από το ένα παιδί στο άλλο, θρανίο-παναθρανίο, λίγοι μαθητέ μέσα στην τάξη. Ωραία. Ναι, το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει έτσι, είναι: Οι, οι κτηριακέ υποδομέ που έχουμε αυτή τη στιγμή mm -hmm. είναι οι κατάλληλε, είναι επαρκεί για να μπορέσουν να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Δηλαδή. Για να μπορούν να είναι σε ένα χώρο μάξιμου 40 τετραγωνικών. Μεγαλύτερη άντε να είναι 40 τετραγωνικά, να μπορούν να μπουν ε, 15 παιδιά. Ναι. Τέτοια, τέτοια προβλήματα. Επίση, ε, θα, καταλαβαίνω θα, θα αντιμετωπίσουμε ότι θα γίνουν και κάποιε προσλήψει στην καθαριότητα, ώστε να μπορούν να γίνονται απολυμάνσει. Ναι, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα με την καθαριότητα είναι ότι δεν έχουμε καθαρίστριες στο πρωινό ωράριο, δηλαδή κατά τη διάρκεια ε, του σχολικού ωραρίου. Mm -hmm. Στα περισσότερα σχολεία έχουν καθαρίστριες μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου. Άρα ρ, ρωτάμε ποιος θα κάνει τη, τον καθαρισμό δύο φορές την ημέρα και την απολύμανση που εξήγηλε το Υπουργείο Παιδείας. Mm -hmm. Επίσης, σε πολλά σχολεία, να ξέρετε ότι τα παράθυρα δεν ανοίγουν. Mm -hmm. Αερισμός δεν μπορεί να γίνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά είναι χρόνια προβλήματα. Θεωρείτε ότι υπάρχει ζήτημα οποία... και με του καθηγητέ. Έχουν προκύψει από την υποχρηματοδότηση που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Mm -hmm. Θεωρείτε ότι υπάρχει, ναι. κύριε Λάμπρου, θέμα και με του καθηγητέ, και μιλώ για εκείνου που κάνουν σπαστέ ώρε, α το πούμε έτσι, σε περισσότερα από ένα σχολείο. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε εκπαιδευτικού οι οποίοι έχουν δεύτερη και τρίτη mm -hmm. ανάθεση. Οι οποίοι πηγαίνουν σε δύο και σε τρία σχολεία όμορων Δήμων. Πώς λοιπόν θα βγει πρόγραμμα το οποίο θα καλύψει όλες αυτές τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Υπάρχει δηλαδή σοβαρό ζήτημα. Μάλιστα, και γι' αυτό λοιπόν με ορίζοντα, ότι δεν έχετε ναι. ένσταση με το άνοιγμα, με το χρόνο κατά τον οποίο θα ανοίξουν τα σχολεία, αρκεί να, να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τα κτίρια, εμείς, με την καθαριότητα... Εμείς αυτό που με λέμε δεσκάνους... είναι ότι πρέπει να εξασφαλιστούν μέτρα προστασίας και ατομικής υγιεινής για το σύνολο της σχολικής κοινότητας. Για τους εκπαιδευτικούς, για τους μαθητές, τα παιδιά μας, αλλά και για όλο το προσωπικό του σχολείου. Μάλιστα, και Αν δεν εξασφαλιστούν το αυτά τα μέτρα... Γιατί είναι, τώρα είναι, κάποια παιδιά είναι μπορεί να μην πάνε, να αλλά το Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουμε μία καθολική συμμετοχή ναι, των παιδιών. Α, α, ακριβώς αυτή τη στιγμή, έτσι, αυτή τη στιγμή ξεκινάει, ε, ξεκινάει ε, ε, στις 11 Μαΐου η τρίτη λυκείου, mm -hmm. Στι 18 Μαΐου ξεκινούν η Β' και η Γ' Λυκείου και οι τάξει του Γυμνασίου. Έτσι, το Δημοτικό αυτή τη στιγμή παραμένει ακόμα σε αναστολή λειτουργίας. Ναι. Και εδώ ε, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Τι γίνεται με τα παιδιά του Δημοτικού. Γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργό παραδέχτηκε σε ομιλία του στην ε, Βουλή mm -hmm. ότι τα κλειστά σχολεία επιτείνουν τις κοινωνικές ανισότητες και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι η εξαποστάσεω εκπαίδευση δεν κάλυψε το σύνολο mm -hmm. ισότιμα των μαθητών. Μάλιστα. Άρα, Κύριε Λάβου, αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα με τα δημότικα, γιατί ότι δεν είναι... γίνεται εξαποστάσεω εκπαίδευση.